Το να προσκαλείς στο στούντιο κάποιον ο οποίος ασχολείται με την καθαριότητα υπό τη γενική έννοια της καθαριότητας μεταξύ άλλων και το έχει εξελίξει, έχει ένα challenge. Υπάρχει περίπτωση να μπει και να σου πει Φίβο, μπορεί σε παρακαλώ να επαναλάβει τη μέσα όταν ήρθε στο στούντιο. Θα σταματήσω να με καλούν οπουδήποτε. Σε σπίτια, σε χώρου, σε οτιδήποτε. Θέλω να μου πει τι ήταν το πρώτο σχόλιο που έκανε με το που έκατσε στην καρέκλα. Είδα το χαλί και λέω Χριστίνα, το χαλί θέλει καθάρισμα. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι έχει και αυτά. Το επάγγελμα έχει τις δυσκολίες της. Ζωντανή εκπομπή έχει τις δυσκολίες της. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα την τελευταία δραστηριότητα του Φίβου, ο οποίος κάνει πάταγο στο YouTube, στα social media. Έχει κάνει στροφή στην καριέρα του. Εγώ τον ξέρω σαν επαγγελματία χρόνια. Και έχουμε συνεργαστεί. Ο άνθρωπος κατάφερε και μας έκανε καινούργιο το σαλόνι μας. Τώρα λοιπόν, ανοίγοντας τον τελευταίο καιρό τα social media, πέφτω πάνω σε κάτι βιντεάκια του Φίβου. Με έκανε να καταλάβω τι γινότανε. Δεν πήρα τη στροφή. Μετά την πήρα όμως. Και όταν το συνάντησα έξω, του λέω: ρε Φίβο, δεν άρχισα να τα πούμε λίγο και στην τηλεόραση, γιατί βλέπω ότι πραγματικά το χλείψατε στο σπίτι. Έτσι. Λοιπόν, λέγε μου τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά. Τι συμβαίνει. Κοίταξε, ήταν ένα στόχο και ένα όνειρο που το είχα πάντα. Ήθελα δηλαδή να δείξω τις γνώσεις μου, να τις βγάλω προς τον κόσμο. Και να δημιουργήσω ένα κανάλι το οποίο θα δίνει με απλούς τρόπους και εύκολα υλικά που έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Λύσεις στο καθάρισμα και στην καθαριότητα. Άρα πώς αυτοσυστήνεσαι. Γεια σας, είμαι ο Φίβος. Είμαι ο Φίβος, είμαι επαγγελματίας στον κλάδο της καθαριότητας. Επαγγελματίας στον κλάδο της καθαριότητας και YouTuber στον κλάδο της καθαριότητας. Και YouTuber πλέον, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Στο TikTok έχουμε καταφέρει σε σχετικά μικρό διάστημα να είμαστε γύρω στους 110.000 followers. Στο YouTube γύρω στους 25.000. Και δείχνει η τάση ότι ο κόσμος αρέσκεται και θέλει να βλέπει, να παίρνει tips για την καθημερινότητά του, πώς να λύνει προβλήματα. Τα εφαρμόζει, πιστεύεις? Γιατί εγώ νομίζω ότι απλά παρακολουθούμε και τα βλέπουμε. Δεν τα εφαρμόζουμε. Στο λέω εγώ που το παρακολουθώ και δεν σφανίως, ας πούμε, ενώ είναι κάποια πράγματα απλά. Χριστίνα, εσύ με το πρόγραμμά σου σίγουρα δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα, πιστεύω. Γιατί καθαρίζω στο σπίτι, αλήθεια. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό θέλω να δείξω, ότι μπορείς με πολύ εύκολο τρόπο να βάλεις τάξη και οργάνωση το νοικοκυριό σου και να μην τρελαίνεσαι πώς θα κάνω το ένα, πώς θα κάνω το άλλο. Ας πούμε, ο εφιάλτης μου είναι η κουζίνα. Ο εφιάλτης μου είναι η κουζίνα, το καθάρισμα της κουζίνας. Ναι. Της ηλεκτρικής συσκευής. Με τα κολλημένα τα λύπη. Και τα μάτια, ας πούμε, που παίρνεις την εστία. Την κεραμική και μέσα σε μία εβδομάδα είναι άχρηστη, γιατί πάντα κάτι θα πέσει που δεν θα βγαίνει. Το καλύτερο tip για την κουζίνα και για τα μάτια είναι όταν μαγειρεύουμε κατευθείαν να την καθαρίσουμε. Εκείνη την ώρα, πριν προλάβει να κρυώσει και να. Και πάλι ρε παιδί, μόνο και κάτι θα πέσει εκείνη την ώρα. Κάτι θα πέσει από λάδι που μαζί με κάποιο είδους λιπαρό θα μείνει και θα μαυρίσει και δεν θα φεύγει με τίποτα. Ναι. Έχω αναλυτικό βίντεο, ας πούμε, στο κανάλι μου στο YouTube καθαρισμού φούρνου. Παραδείγματος χάρη, ένα που δεν ξέρουν ειδικά, το μεγάλο πρόβλημα είναι μέσα στο φούρνο. Τα ψήνουμε φαγητά, δεν βάζουμε καπάκια, πετάγονται λάδια και τα αφήνουμε και δεν τα καθαρίζουμε ποτέ. Mm-hmm. Ένα απλό tip είναι να χρησιμοποιούμε αμμονία σε μορφή σκόνης. Το βάζουμε σε ένα μπολ με ζεστό νερό, βάζουμε την αμμονία και το αφήνουμε 3-4 ώρες και μαλακώνουν όλα τα λύπη. Με ένα πανάκι μετά τα παίρνεις και τέλειωσε. Δεν είναι για την τουαλέτα, γιατί εμείς βλέπουμε το μεταξύ της τουαλέτας το καθάρισμα. Μέχρι εκεί ξέρω. Ξέρω ότι παίρνεις το νερό από την τουαλέτα, βάζεις μέσα και ζαπ τώρα παλιά. Τώρα μπορεί να υπάρχουν και άλλα διαφορετικά, πώς θα λένε, καθαριστικά, μπράβο. Το κεζάπ θέλει μεγάλη προσοχή. Ναι, για να μην σου μείνει στο μάτι και μετά είναι δεν είναι πολύ τοξικό και ειδικά τώρα που το ανέφερες να πω ότι δεν πρέπει ποτέ κεζάπ να το αναμειγνύουμε με χλωρίνη. Και γενικά καθαριστικά ποτέ δεν τα ενώνουμε μεταξύ τους. Θα έχουμε κεζάπ και θα βάλουμε και χλωρίνη, δεν μας ψάχνει. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το κάνει και άνθρωποι έχουν δημιουργήσει μεγάλα θέματα στην υγεία τους. Ακόμα και με όραση, ακόμα και με όσφρηση και οτιδήποτε. Ξέρεις ότι είχα πάει στην πνευμονολόγο μου, γιατί είχα μια πνευμονία σύνηθες κάθε χειμώνα. Και μου λέει, και περιμένει μια κυρία στην είσοδο, στην ρεσεψιόν τέλος πάντων, να μπει η γυναίκα να εξεταστεί. Και τι είχε πάθει, είχε καεί ο πνευμονάς της από τη συχνή χρήση χλωρίνης και καθαριστικών από την εισπνοή. Αν έχεις το Θεό σου, δηλαδή εισέπνεε τόσο πολύ χλώριο. Και τόσο πολλές ουσίες που ήταν επιβαρυντικές, που στο τέλος η γυναίκα απέκτησε πρόβλημα. Είχα κάνει μια σειρά από βίντεο για το θέμα της χλωρίνης και υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος στα σχόλια που γράφαν ότι καθαρίζουν τα πιάτα τους όταν τα πλένουν με χλωρίνη. Έχουν πρόβλημα. Είναι πάρα πολλοί ο κόσμος και ήταν εντυπωσιακό και έκανα επαναλαμβανόμενα βίντεο για να τους τονίσω. Εξηγήσεις.
Μα καταρχήν, αν αυτές τις μικροποσότητες χλωρίνης τις καταπιείς και τις φας, γιατί κάποιες θα μένουν, στο τέλος θα συσσωρευτεί και στον οργανισμό σου μέσα, θα πάθεις και άλλα, θα κάψεις τα ιστορικά σου όργανα, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Χλωρίνει τα πιάτα. Χλωρίνει τα πιάτα. Γιατί, για να φύγει η λιπαρότητα από το για παϊδάκι. Να φύγει, μερικοί το έχουν για να φύγει η μυρωδιά του αυγού, για να φύγει η μυρωδιά της ψαρίλας. Εντάξει, χλωρίνη δεν κόψε φεύγει. Κόψε το ψάρι καλύτερα, ρε παιδιά, γιατί από το να βάζει τα χλωρίνη στα πιάτα. Σε πετάξτε το πιάτο, δηλαδή. Ακριβώς. Λιγότερο κακό θα κάνετε. Ακριβώς. Το βίντεο που βλέπουμε τώρα είναι από ένα project το οποίο είχαμε κάνει, το οποίο καθαρίζουμε τα πιο βρώμικα σπίτια. Όπα. Και είχαμε κάνει ένα βίντεο και καλούσαμε όποιος έχει τέτοια κατάσταση στο σπίτι του να μας φωνάξει και θα το αναλάβουμε δωρεάν. Και έτσι και έγινε το συγκεκριμένο. Εμφανίστηκαν πολλοί. Πληρώντας τις προδιαγραφές, δεν θα πω ότι... Εμφανίστηκαν πολλοί, απλά είναι ένα project το οποίο έχει γίνει ένα μέχρι τώρα και θέλουμε κι άλλους. Δηλαδή όποιος έχει θέμα, συνήθως είναι θέματα με ψυχολογία και οτιδήποτε άλλο. Ό,τι και να είναι. Και πάμε να βοηθήσουμε εμείς, να δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημά τους. Γιατί ένας καθαρός χώρος βοηθάει πάρα πολύ και την ψυχολογία. Επίσης καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος με κατάθλιψη, οποιασδήποτε μορφής, δεν έχει καμία όρεξη το πρωί να ξυπνήσει και να καθαρίσει το σπίτι του, γιατί θέλει κουράγιο. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν έχει φτάσει αυτή την κατάσταση. Φυσικά υπάρχουν συνθήκες. Δεν θα μπούμε στη λογική να κρίνουμε οποιονδήποτε. Όχι, και αυτό τονίσαμε πάρα πολύ και στο βίντεο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μα καταρχήν υπήρχε κόνσεπτ ολόκληρο, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι αγγλικό. Δύο Αγγλίδες ήταν. How clean is your house? How clean is your Εκεί εμπνευστήκαμε κι εμείς. Μιλάμε για βρώμα όμως τώρα. Δεν μιλάμε για απλές καταστάσεις. Όχι, όχι, όχι. Οι κατσαρίδες πάρτι με στο σπίτι. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Από αυτό το είχατε εμπνευστεί. Ναι, ναι, από αυτό. Και έγινε το συγκεκριμένο project, το οποίο πήγε και πάρα πολύ καλά στο YouTube και τώρα ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνει και το επόμενο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι θέλει πολύ μεγάλη οργάνωση για να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλει, Πόσο καιρό σας παίρνει να καθαρίσετε ένα σπίτι, το οποίο είναι σε απόλυτο χάος? Σκέψη ότι το συγκεκριμένο, ας πούμε, πήγαν 8 άτομα από το συνεργείο. Ήμασταν και εμείς που κάναμε την παρουσίαση. Θα σου πω τι με ρώτησαν. Οι δύο με ρώτησαν. Είσαι έτοιμος? Αν είσαι παρθένος, με ρώτησαν στο ζώδιο. Όχι, δεν είμαι παρθένος, μου το λένε συνέχεια. Α, γιατί μόνο οι παρθένοι καθαρίζουν το σπίτι τους, παιδιά. Όλοι οι άλλοι μέσα στη γλίτσα. Είμαι υδροχός. Είναι υδροχός, ακόμα καλύτερο. Χειρότερος. Είναι χειρότερος γιατί τα κουσούρια του παρθένου, να ξέρετε, πλην τη καθαριότητα, οι υδροχόοι τα έχουν επί δύο. Θα σου το πω εγώ. Τι ήθελα να ρωτήσω τώρα, κοίτα να δει. Επίσης, να ήθελα να πω ότι και οι μάγισσες. Οι μάγισσες που πετάνε πάνω στις σκούπες, γιατί πετάνε πάνω στις σκούπες? Γιατί για αυτές παρθένοι θα είναι. Δικό μου. Τον καθάρισα τον άνθρωπο. Άρα τώρα με τι έχει προτεραιότητα στο... Προτεραιότητα έχει συνεχίσει. Κάθε εβδομάδα ανεβάζουμε βίντεο στο YouTube μεγάλο οριζόντιο που κάνουμε αναλυτικό καθαρισμό κάποια συσκευή ή οτιδήποτε μέσα στο σπίτι μας και όχι μόνο. Παράλληλα, καθημερινά στα υπόλοιπα social, Instagram, TikTok, Facebook, ανεβαίνουν κάθε τα βίντεο, τα οποία έχουμε σύντομα tips ή ψυχαγωγικό περιεχόμενο, διασκεδαστικό, γιατί θέλουμε και ο κόσμος να μην πάρει το κομμάτι της καθαριότητας ότι είναι κάτι κουραστικό ή οτιδήποτε, να το δει ψυχαγωγικά, να το δει όμορφα, να το δει ωραία. Ψυχαγωγικά δεν ξέρω πώς ακριβώς καθαρίζεις, αλλά τέλος πάντων θα κάνω μια προσπάθεια. Είναι πώς το βάζεις μέσα στο μυαλό σου. Έχεις δηλαδή δίκιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που τους αρέσει πραγματικά γιατί είτε χαλαρώνουν, είτε νιώθουν καλύτερα μετά, τους φεύγει το στρες και είναι αλήθεια. Είναι αποδεδειγμένο και επιστημονικά αυτό. Ότι όταν μπαίνεις στη διαδικασία να καθαρίζεις, βάζεις και τη μουσικούλα σου. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ μετά αισθάνομαι πολύ πιο ήσυχη, αλλά μέχρι να πάρω το κουράγιο να αρχίσω να καθαρίζω. Ναι, είναι... Ξεκίνησα από ένα και. Δεν τελειώνεις με το ένα αυτό, έτσι. Συνεχίζεις όμως παρόλα αυτά να είσαι επαγγελματίας. Συνεχίζει η εταιρεία κανονικά. Θα σε χρειαστώ. Γι' αυτό ρωτάω. Ό,τι θέλετε. Θέλω κάτι τελευταίο να μου πεις. Θέλω να μου πεις τι γίνεται με τα κάρια και τα στρώματα. Και εκεί πέρα υπάρχει αναλυτικό βίντεο στο κανάλι μας. Αν δεν θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει επαγγελματίες όπως είμαστε εμείς, μπορεί να μπει να δει το βίντεο. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Παίρνουμε τη σκούπα μας. Ναι. Πρώτα όμως καθαρίζουμε το πέλμα. Βέβαια. Γιατί δεν μπορούμε από κάτω που καθαρίζουμε το πάτωμα να τη βάλουμε πάνω στο στρώμα. Είπαμε δεν είμαστε ειδικοί, αλλά μέχρι εκεί ξέραμε. Εσύ μπορεί να το αντιλαμβάνεις, κάποιος μπορεί να μην το σκεφτεί εκείνη τη στιγμή και αυτομάτως να το κάνει. Οπότε καθαρίζουμε το πέλμα, επιδιώκουμε να είναι η καθαρή σακούλα μέσα στη σκούπα μας και η σκούπα όπως και δίποτε να είναι σκούπα με φίλτρο HEPA. Αν δεν έχει φίλτρο HEPA η σκούπα. Τι είναι το φίλτρο HEPA? Κάτσε, περίμενα, μάθουμε και μια πράξη. Είναι ειδικό φίλτρο το οποίο έχουν αρκετές σκούπες πλέον. Ναι. Απλά αυτό είναι ικανό να συγκρατήσει ακόμα και τους μικρότερους μικροοργανισμούς. Α, γι' αυτό. Οπότε δεν θέλουμε να έχουμε μια σκούπα η οποία από μπροστά τραβάει και από πίσω τα πετάει. Μάλιστα. Και δεν μου λες, θέλω να μου πεις πόσο επιβαρύνεται από τα κάρια ύπνος μας. Δημιουργεί πολλά προβλήματα καταρχήν σε αλλεργίες.
δυσκολεύει αρκετά τον ύπνο, επειδή όλο το βράδυ αναπνέουμε αυτή τη σκόνη στην ουσία που. Το πρόβλημα δεν είναι τα ίδια τα κάρια, το πρόβλημα είναι τα περιττώματα από τα κάρια. Αυτά έχουν μια ουσία μέσα τη γουανίνη, η οποία αυτή είναι η κυρίως αιτία για αλλεργίες. Δεν θα ξανακοιμηθώ ποτέ στο κρεβάτι μου αν δεν το καθαρίσω που έχει πάνω περιττώματα από ακάραια. Είτε φωνάζουμε κάποιον ειδικό, είτε μία φορά το μήνα με μία φορά στους δύο μήνες, παίρνουμε τη σκούπα μας και περνάμε τουλάχιστον 8 φορές κάθε πλευρά. Και πάρα πολύ σημαντικό να τονίσω, επειδή τα κάρια συνήθως πάνε στις ραφές από το στρώμα, εκεί που είναι τα φυτίλια δηλαδή στις ενώσεις. Εκεί πέρα θα βγάζουμε το ακροφύσιο και θα ρουφάμε και εκεί μέσα. Τώρα εσύ μου βάλες φυτίλια, αγόρι μου. Δεν θα ξαναπλησιάσω το στρώμα μου αυτά και με αυτά. Εντάξει. Το ίδιο καλό είναι να κάνουμε και στον καναπέ. Πρόλαβε, έριξε τη βόμβα του, γιατί σου λέει δεν είναι μόνο το στρώμα. Άρα προκαλούν προβλήματα. Ναι, καλό είναι γιατί ξέρεις τι, το στρώμα έχω παρατηρήσει από την εμπειρία μου ότι το στρώμα και το σαλόνι είναι τα έπιπλα τα οποία ενώ καθαρίζουμε το πάτωμα τρεις φορές την εβδομάδα κατά μέσο όρο, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, βάζουμε καθαριστικά. Στρώμα και σαλόνι που περνάμε 8 ώρες στο στρώμα και άλλες τόσες ώρες, 3-4 ώρες στο σαλόνι, ξεχνάμε να τα καθαρίσουμε. Δεν βοηθάει το σεντόνι και το υπόστρωμα και ο σουμινιές. Ο σουμινιές μάλιστα πολύ σαλέξει. Το σεντόνι βοηθάει, το υπόστρωμα δεν πρέπει να είναι κάτι το οποίο δεν δίνει δυνατότητα να αναπνέει το στρώμα, ναι. Να το τονίσουμε και αυτό. Σίγουρα βοηθάνε, αλλά τα κάρια επειδή έχουν την τάση να δημιουργούν φωλιά, να το πω έτσι κάπως να το καταλάβεις, πρέπει να έχουμε στο νου μας μία φορά το δίμηνο να τα καθαρίζουμε τα στρώματά μας. Επίσης τα σεντόνια να τα βάζουμε όταν τα πλένουμε, αν ειδικά έχουμε θέματα με δερματοπάθειες και αλλεργίες, να τα πλένουμε στους 60 βαθμούς. Ναι. Γιατί εκεί είναι το σημείο που σκοτώνονται. Α. Οπότε... Όλα λάθος, παιδιά. Πιστεύω ότι ζούμε κατά τύχη με όλα αυτά. Γι' αυτό ήρθαμε. Με κάνει λάθο μόνο από αυτά που μου έχει πει το τελευταίο δεκάλεπτο. Ζούμε εντελώς κατά τύχη. Χλωρίνες, σακάρια, πλησίματα, σκούπες. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος και δεν είναι υποχρεωμένος να τα ξέρει, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς για να τα. Πώς βρίσκουμε το κανάλι σου? Το κανάλι είναι όλα τα κανάλια σε όλα τα Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Είναι Φίβος Μπέλος στα λατινικά. Φίβος Μπέλος. Φίβος Μπέλος. Φίβο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.